Η Χριστιανά Αριστοτέλους, παρουσιάστρια του Αλφα Κύπρου, μίλησε στον Τάσο Τρίφωνος και το πρώτο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης Κύπρου για την αποβολή που είχε, αλλά και για ένα συμβάν που το εξέλαβε ως σημάδι από έναν νεκρό φίλο της. Η ατυχία που είχες στην πρώτη εγκυμοσύνη σου, ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής σου? Ήταν μια στιγμή που περάσαμε έτσι μαζί με τον Γιώργο. Εγώ πρέπει να σου πω ότι το είχα καταλάβει λίγα δευτερόλεπτα πριν το συνειδητοποιήσει ο ίδιος εκείνη τη μέρα. Του Γιώργου του ήρθε πολύ πιο απότομο. Εγώ έδωσα σημασία στην αντίδραση του γιατρού και το κατάλαβα λίγο πιο γρήγορα από ότι ο ίδιος. Πάγωσα βέβαια, δεν μπορούσα να μιλήσω, να του πω κάτι συμβαίνει κλπ. Και ο ίδιος ήταν πολύ χαλαρός, οπότε του ήρθε κεραμίδα. Είχαμε πάει το πρωί για την εξέταση που κάνεις όταν κλείνεις τους 3 μήνες. Ναι. Είχαμε ακούσει ήδη την καρτούλα του μωρού κάποιες φορές, όχι μία φορά, παραπάνω. Και είχαμε πάει για μια φυσιολογική εξέταση. Δεν είχαμε πάει γιατί κάτι συνέβαινε ή κάτι κατάλαβα ή κάτι υποψιάστηκα. Δεν ήξερα θα ξαναέκανα παιδί. Μέχρι και τώρα που έκανα το πρώτο, δεν ξέρω αν θα ξανακάνω δεύτερο. Ενώ αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρεις. Μακάρι να μας στείλει ο Θεός ένα δεύτερο παιδάκι. Έπρεπε να μπω στο χειρουργείο Σάββατο, Δευτέρα βγαίναμε πρεμιέρα στον Α. Θυμάμαι ότι είχα ακόμη τα συμπτώματα της εγκυμοσύνης στις αναγούλες, ενώ πηγαίναμε για χειρουργείο που είχα την αποβολή. Έχασες ένα πολύ καλό σου φίλο, στενό σου φίλο, ναι. στο Μαρί. Ναι, ναι. Στην έκρηξη στο, ναι, Μαρί. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Και μετά από λίγο καιρό έτυχε μου κάτι το οποίο ξέρω ότι σε κάποιους μπορεί να φαίνεται εξωπραγματικό, αλλά εμένα που το έζησα καθόλου εξωπραγματικό. Ήμουν μια μέρα σπίτι και έκανα τις δουλειές του σπιτιού και ξεκίνησα, πιάσα τη φωτογραφία του πώς έκανα, και ξεκίνησα να μιλούσα του, δυνατά. Και ήμουν θυμωμένη μαζί του γιατί δεν ήρθε ούτε μια φορά στον ύπνο μου να το δω. Και λέω, του δώσ' μου ένα σημάδι, κάτι, ότι με ακούεις, ότι με γράφεις τέλος πάντων. Και όπως ήταν δυνατόν το ραδιόφωνο, είχα ένα ραδιόφωνο τότε το οποίο έγραφε την ένταση. Ότι ήταν στο 15. Και ξεκίνησε το ραδιόφωνο Τάσο μου σε ό,τι έχω ιερό. Και χαμήλωνε η ένταση και έβλεπα το 15, 14, 13, 12, 11. Μπορεί κάποιος που με ακούει τη στιγμή να πει ότι είμαι πελή, αλλά ξέρω τι είμαι. Ξέρω τι είδα και τι έζησα. Και λέω του, εντάξει, θέλω να σε αμφισβητήσω, αλλά ξανακάμε μου το σε παρακαλώ ακόμα μια φορά να είμαι σίγουρη ότι με ακούεις και ότι είναι παλάβωσα ξαφνικά. Και ξαναξεκινά το ραδιόφωνο και χαμηλώνει. Ήμουν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη γη.